προσπαθούσαν να σφυρίζουν έξω στην πλατεία. Εγώ απλά ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον υπεύθυνο του συντονισμού που είχε η Περιφερειακή Αρχή. Αυτή είναι η εικόνα της πλατείας πριν 2 χρόνια. Δόθηκε το μήνυμα στην κυβέρνηση και στον Υπουργό και δόθηκε και τότε ένα ψήφισμα που το ψήφισμα τότε έλεγε. Μισό λεπτάκι. Συγκεκριμένα πάνω. Φύλαξε το σύνορο. Πιστεύω ότι υλοποιήθηκε. Συγγνώμη, θα μας επαναλάβετε τι μας λέει. Μισό λεπτάκι, κύριε Αστραπάρη. Αν θέλετε, ακούστε. Αν δεν θέλετε, μην ακούστε. Να ακούσουμε, αν θέλετε. Ωραία. Επί του συγκεκριμένου εκτάσεις. Αποσυμφόρηση των νησιών. Πραγματοποιήθηκε. Υλοποιήθηκε. Νομίζω δεν έχει κανένα νόημα να καθόμαστε να πούμε. Έλεγχο των οικειών. Υλοποιήθηκε. Τα νησιά. Τα σπίτια μέσα στα χωριά. Στις γειτονιές της πόλης. Να κλείσουν. Υλοποιήθηκε. Τα 10 που ζητούσαν πριν 2 χρόνια, το 99% υλοποιήθηκε. Κύριε Βιτέλα, τι μήνυμα παίρνετε από τη σημερινή συγκέντρωση? Σήμερα η σημερινή συγκέντρωση ήταν αυτή. Δεν είναι αντιπροσωπευτική αυτή. Ωραία. Ο πολίτης μπορεί να ανεβάσει από τον drone, γιατί τον drone σήμερα δεν το είδα, να ανεβάσει τη σημερινή. Υπάρχουν, υπάρχουν. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία της ΧΙΟΥ σήμερα. Τι μήνυμα λάβατε, εσείς τι μήνυμα λάβατε? Οι χθεσινοί μέρες τώρα προσπαθούν με ψευτοδιλήμματα. Η ΧΙΟΥ δέχεται επίθεση. Όπως το ψευδοδίλημα χθες του κύριος Μουτζούρης, ότι η ΧΙΟΥ κινδυνεύει να μην είναι ελληνική. Το μήνυμα που έλαβα σήμερα ήταν ότι η ΧΙΟΥ γύρισε στην πλάτη. Ότι η ΧΙΟΥ έχει τελειώσει το μεταναστευτικό, ότι προχωράει μπροστά. Ήδη από τη μεριά του Δήμου τρέχουν δεκάδες έργα. Ήδη από την κυβέρνηση υλοποιούνται, είναι σε φάση της υλοποίησης 2 μεγάλα έργα. Ήδη προγραμματίζεται σε μερικές εβδομάδες να ξεκινήσει το έργο του Τελωνίου και του φράγματος ΧΙΟΥ επομένα. Σήμερα η εικόνα της ΧΙΟΥ με τον κόσμο που έχει στην πλατεία, πιστεύετε ότι είναι η αντιπροσωπευτική εικόνα? Εσείς θα λαμβάνετε ως πράσινο φως για να προχωρήσετε στη δημιουργία δομής. Μου λέει ότι η ΧΙΟΥ δέχεται επίθεση, σαν πατριώτης και εγώ έπρεπε να είμαι στην πλατεία, όπως όλοι οι ΧΙΟΥ. Αν δεχόταν αυτό το σύνθημα, ΧΙΟΥ, οι ΧΙΟΤΕΣ, πιστεύετε ότι θα μας χωράγει η πλατεία?